ταυτότητα σε περιβάλλοντα που ξέρω εκ προημίου ότι θα γίνει αποδοχή. Στο χωριό, στην γειτονιά, στην οικογένεια, στο σύλλογο. Το έχει να κάνει με την έννοια του εμφανού και του εγκαλυμμένου βοήθρου. Δεν υπάρχει ο χρόνο για να το αναπτύξω, αλλά χοντρικά σημαίνει ότι ναι, μου αρέσει να μιλάω ποδιακά, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι δεν είναι για παντού. Γι' αυτό σηκώνω πολύ συζήτηση. Άλλο καλό είναι να λάβουμε υπόψη και κάτω από κάτι ακόμα. Δεν ισχύει μόνο ότι φέρω ταυτότητα. Ισχύει αντίστοιχα και συμπληρωματικά που πρέπει να αναγνωρίσω και να αποδώσω ταυτότητα, να χαρακτηρίσω κάποιον. Το σύστημα λειτουργεί και αυτοπροσδιοριστικά και ετεροπροσδιοριστικά. Συνεπώς παίζει σημαντικό ρόλο και η ικανότητα να ερμηνεύω την ταυτότητα. Σήμερα είναι μια πολύ καλή συγκυρία γιατί μετά το φεστιβάλ έρχεται αυτή η ημέρα. Και νομίζω μετά το χορό και το τραγούδι, καλό είναι να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για τα υπόλοιπα σημεία και στοιχεία που απαρτίζουν αυτό που λέμε κοντιακός πολιτισμός και εννοώ τη διάλεκτο, την ταυτότητά μας. Ας σκεφτούμε όλοι τι σημαίνει και τι ευθύνη έχει ο καθένας και τα σωματεία για να διατηρήσουμε τη διάλεκτο. Εμείς ως τμήμα από το 18 βάλαμε την Ποντιακή και προσπαθούμε να τη διδάσκουμε στα φοιτητές μας όσοι την επιλέγουν. Φέτος να υπομνήσω και χαίρομαι πολύ που όλα τα παιδιά που παρακολουθούν είναι μη ποντιακής καταγωγής. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτή η μερίδα σήμερα έρχεται να προβληματίσει τον κόσμο πάνω σε θέματα ταυτότητας και γενικότερα της διαλέκτου που μας καίει και εμένα και εμένα περισσότερο ως διευθυντή του εργαστηρίου. Θεωρώ ότι ο κόσμος που παρακολούθησε και θα παρακολουθήσει μέχρι το τέλος ότι προβληματίστηκε, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι τι κάνουμε και κυρίως οι ποντιακοί σύλλογοι να καταλάβουν επιτέλους ότι δεν είναι μόνο ο χορός και το τραγούδι, άρα είναι και άλλα πράγματα που απαρτίζουν την ποντιακή μας ταυτότητα και την ποντιακή μας κουλτούρα. Θα πρέπει να αναπροσανατολιστούμε, να αναστοχαστούμε. Αυτός είναι και ο σκοπός της ημερίδας. Ο αναστοχασμός, η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός και η καλλιέργεια από εδώ και πέρα περισσότερων πραγμάτων όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε ως πανεπιστήμιο, ως τμήμα. Σκυλάμε. Και κοιτάω σχολογραφία εδώ στο τμήμα γλώσσα φιλολογικής του Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το ημερίδα αυτή διοργανώνεται από το εργαστήριο μελέτης καταγραφής και διάσωσης ποντιακής διαλέκτου του τμήματος, διευθυντής του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου. Η προγραμματική μας ήταν η εξής. Καθώς η ποντιακή διάλεκτος και η ποντιακή ταυτότητα έχουν άμεση σχέση με τους ποντιακούς συλλόγους, διότι εκεί ουσιαστικά δημιουργείται η ποντιακή ταυτότητα, θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να έχει μια εξωστρέφεια, δηλαδή να συνεργαστεί με τους ποντιακούς συλλόγους, ούτως ώστε να διοργανωθεί μια ημερίδα που να έχει θεωρία και πράξη. Ουσιαστικά το θεωρητικό πλαίσιο της εξωστρέφειας και την πράξη μέσα από τους 8 συλλόγους του Ευρώπης, αλλά και από τους σημαντικούς καλλιτέχνες του ποντιακού χώρου, τον Κώστα Καστοδοσιάδη και τον Γιώργο Γιάννη. Και πώς βλέπετε, τι αποτελέσματα και πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να υπάρχει αυτή η σύμπλεξη μεταξύ των δύο πλευρών? Θεωρώ ότι ξεκίνησε μια προβληματική γύρω από την ποντιακή, μια νέα προβληματική πλέον στην τέταρτη προσφυγική γενιά, διότι βρισκόμαστε στην τέταρτη προσφυγική γενιά, για το πού πάμε. Αν θα διατηρηθεί η διάλεκτος, αν διατηρούνται μόνο στοιχεία όπως χορευτικά στο πλαίσιο της ποντιακής ταυτότητας, ή αν μπορούμε να διατηρήσουμε και άλλα ζητήματα, διότι είμαστε 100 χρόνια μετά τον τουρισμό, ο τόπος έχει παραμείνει μόνο ως ιστορικό στοιχείο αυτό. Οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε μια ανασύσταση δυνάμεων, σύλλογοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες, όλοι μαζί να συστηνιστούμε για να δούμε πού πάμε πλέον από εδώ και στο εξής και πώς μπορεί να διατηρηθούν περισσότερα στοιχεία της πολιτικής ταυτότητας. Εγώ θα απαντήσω ως εξής. Και ένα και μία λέξη να διατηρηθεί μπορεί να εμπεριέχει πατρίδα και να εμπεριέχει ολόκληρο συνέστημα. Αυτό το πουλί μου, το γιαβρί μου, η λέξη αναστορώ που σημαίνει στα ποντιακά μία ανασκόπηση και έννοια ανασκόπηση, δηλαδή αναπολώ με συνέστημα νοσταλγίας και μόνο είναι ικανή για να διατηρηθεί το συνέστημα αυτό που εμπεριέχεται μέσα σε μία λέξη.
Από εκεί και πέρα, φυσικά οι σύλλογοι πρωτοστατούν στη διατήρηση της γλώσσας ή διαλέκτου, όπως θέλετε πείτε το, αλλά και το τμήμα μας που διδάσκει το κοινωνικό διάλεκτο έχει μια αντιστοίχως εξωστρέφεια, αυτό που λέγαμε, διότι φοιτητές μη ποντιακής καταγωγής διδάσκονται αυτή τη στιγμή τα ποντιακά. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την πόλη σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που ήρθα μαζί με τα πνευματικά μου παιδιά στους 14 πίνακες που αφορούν τον ποντιακό πολιτισμό. Πώς εμπνευστήκατε τους συγκεκριμένους πίνακες, είπατε λίγο για την προσπάθεια που έχετε κάνει γενικό, ή έχετε ένα ευρύ καμβά θεμάτων, αλλά πώς τους συγκεκριμένους πίνακες και γιατί τον ποντιακό πολιτισμό. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν καταγράψει την γενοκτονία. Δική μου θέση και άποψη είναι ότι θα ήθελα να παρουσιάσω τον πολιτισμό των ποντίων που ήταν φοβερός. Αυτό. Μπορεί η τέχνη να μεταφέρει μηνύματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε ξεχάσει, μπορεί να μην είναι, ας πούμε, μπροστά μας λόγω του χρόνου, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια, οι ιστορίες δεν τα αναφέρει κτλ. Όταν πηγαίνει σε κάποια άλλη χώρα και περιοχή, εκεί που πέσει είναι τα μουσεία. Βεβαίως, αυτό είναι που αναδεικνύει η τέχνη, τον πολιτισμό, την ιδέα, προπαγανδίζει με την καλή έννοια το κομμάτι αυτό, το οποίο θέλει να πει ο κάθε άνθρωπος στον τόπο και πώς δημιουργεί. Πόσο εύκολο είναι να αποτυπωθούν συναισθήματα, ειδικά συναισθήματα που εμείς ευτυχώς δεν βιώσαμε. Ευτυχώς δεν βίωσα. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό και γι' αυτό είναι ακόμα ένας λόγος τον οποίο δεν άγγιξα τη γενοκτονία. Δηλαδή, παραδείγματι ότι στον πίνακα αυτό ήθελα να κατανοήσω εγώ το τι έφεραν οι πόντοι. Και αυτό που έφεραν ήταν η θύμηση των πεθαμένων τους, την πίστη, τη νέα γενιά που θα το ακολουθούσε, μαζί με, με την θύμηση της αρχαιότητας. Αυτό. Τώρα, εύκολο ή δύσκολο, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά μια ζωή, νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται. Αγαπώ την ιστορική ζωγραφική, γιατί ξεπερνάει λίγο ακριβώς την ιστορία με το συμβολικό τρόπο που μπορείς να προσθέσεις γεγονότα και σύμβολα μέσα. Μπορείς να δείξεις πολύπλευρα, πιο πολύπλευρα μάλλον, καταστάσεις ιστορικές. Λοιπόν, η ιστορική ζωγραφική. Η ιστορική ζωγραφική άρχισε τον 19ο αιώνα, όταν με τις μεγάλες επαναστάσεις και τους πολέμους, οι ζωγράφοι προσπάθησαν να δώσουν όχι μόνο την απεικόνηση, γιατί πλέον και αυτό έχει και τη φωτογραφία, όμως και να βγάλουν και το συνέστημα μέσα από το γεγονός. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα όταν ήμουν στο ΕΑΚ, φοιτητρία στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, κάποια χρόνια πριν. Ξεκίνησα να συνδέω αυτά τα δύο κομμάτια, ίσως γιατί δεν μου γινόταν κατανοητό τα κατανοητά πολλά σημεία της ιστορίας. Έπρεπε να τα δώσω εικόνα. Αυτό είναι όλο το. Και πώς και πώς ανατολίστηκες προς την ιστορία της Μαύρης Θάλασσας και του πόντου γενικότερα, και μας παρέχεις όλα αυτά τα έννοια. Το ένα φέρνει το άλλο. Όταν το 20 ξεκίνησε αυτά τα τρία χρόνια μήνης για την κρασιδική καταστροφή, είχα μία απορία. Την απόδοση. Έχω την αίσθηση, όχι έχω την αίσθηση, είναι αλήθεια ότι η καταστροφή ξεκίνησε από εκεί. Οπότε, αυτό. Δεν είμαι ιστορικός, είμαι ζωγράφος. Λοιπόν, οπότε ήθελα να γνωρίσω περισσότερα για αυτό το κομμάτι, το οποίο θυμάμαι ελάχιστα μέσα από τη διεύθυνση ιστορία του σχολείου. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Γνώρισα πόντιους ανθρώπους οι οποίοι άρχισαν να περνώ λίγο το πώς συμπεριφέρονται και όλα αυτά. Ναι. Πώς συμπεριφέρονται, τι εντύπωση έχεις για τους πόντιους τώρα που μελέτησες και την ιστορία και την μυθολογία και γνώρισες τους πόντιους. Βεβαίως και χόρεψε στο φεστιβάλ. Λοιπόν, είναι η κρυφή δύναμη. Είναι χαμηλότονοι άνθρωποι, δουλευταράδες, οι οποίοι δεν θα διαφημίσουν το έργο το οποίο κάνει ο καθένας τους. Αυτό ήταν πολύ
σημαντικό για μένα, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας προσπαθεί να πατήσει τον άλλο, φωνάζοντας πιο δυνατά του τι κάνει ο καθένας αγωγικά. Πώς κατορθώνεις, διαβάζοντας για ένα μύθο και αποτυπώνοντάς τον σε εικόνα, να τον μεταφέρεις στο παρόν, με τους φυλακές σου? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά είναι και ταυτόχρονα πάρα πολύ δύσκολη. Μια ζωή γραφίζω, οπότε αναγκαστικά μια ζωή φιλτράρω μέσα μου γεγονότα, καταστάσεις, τα οποία πρέπει πρώτα να τα εμπιστευτώ εγώ και κατόπιν να τα αποδώσω. Κάπως έτσι κατορθώνω και ζωγραφίζω όλα αυτά τα θέματα κατόπιν και κάτω. Θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια και για την τελευταία σου ατομική έκθεση, μύθη του κόσμου, που αποτύπωσες μύθους στα κόσμους και πολλούς παρεξήμιους που προσφέρεται από την κυρία Βάση, ανάμεσα σε όλους τους μύθους. Πώς ξεκίνησες και τι απήχηση είχε αυτή η έκθεση στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών? Μάλιστα. Εκεί τώρα εσείς οι καθηγητές, μην το πάρετε προσωπικά, όπως όταν ήμουν στο τρίτο έτος και πήρα το μάθημα φιλοσοφία στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, δεν καταλάβαινε τίποτα. Οπότε, όπως καταλάβετε, έμεινα αιώνια και την κυρία και αυτό σας είπα αυτό. Όμως, μου μπήκε η ιδέα ότι η κυρία έγινε αυτή, πάντα νομίζω, κυρία Σταθιάδου. Μου μπήκε η ιδέα να κατανοήσω τι θέλουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αν αυτό, συγχωρήστε με γι' αυτό όπως θα το διατυπώσω, εάν αυτό περνάει διενεϊκά, δηλαδή ο τρόπος σκέψης και οι πράξεις και όλα αυτά, έρχονται σε... να συνδεθούν μαζί με τους μύθους, πώς λέμε εμείς, έχουν τον Μαρμένο Βασιλιά, παραδείγμα. Αυτό προσπάθησα να βάλω, να βγήκα και σε δύο κόμματα από εκεί, θα συνεχιστεί όπως θα συνεχιστεί και ο Πόντος. Ήδη με τον Σύλλογο Πάρους του Πατρίδα Βάρα στην Αθήνα έχουμε φτιάξει 8 πίνακες από παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες και οι άνθρωποι αυτοί θέλησαν να διαγνωσμίσουν τον χώρο τους με πρόσωπα υπαρκτά, βάζοντας όμως και το συμπληρωματικό αυτό του έργο τέχνης.